Το γιατί είναι σημαντικό ένα επιχειρηματικό σχέδιο, μας είναι κατανοητό. Ή μας φαίνεται σε κάτι γραφειοκρατικό και τυπικό και... Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η κοινωνική, ο κοινωνικός συνεταιρισμός είναι μια επιχείρηση, είναι η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Έχει και τα τρία κομμάτια δηλαδή, και το κοινωνικό στόχο, την κοινωνική ανάγκη στην οποία απαντάει. Έχει και την ομάδα που θα αποτελέσει το συνεταιρισμό μας, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να είναι μια διώσιμη μονάδα. Άρα είναι ένα είδος επιχείρησης για να μην πω διαεπιχείρηση. Και μας βοηθάει τουλάχιστον στη φάση αυτή, στη φάση την οποία βρίσκεστε εσείς, δηλαδή μερικά βήματα πριν να ξεκινήσουμε, μας βοηθάει στο να σχεδιάζουμε συστηματικά το πώς θα πάμε, πώς θα κάνουμε αυτό το βήμα, πώς θα φτάσουμε στην έναρξη και πώς θα πάμε στα πρώτα στάδια ήδη της λειτουργίας της κοινωνικού συνεταιρισμού. Τώρα, πώς πρέπει να είναι αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο, τι μορφή πρέπει να έχει, τι φόρμα πρέπει να έχει. Στα τραπεζάκια έχετε όλοι ένα προσχέδιο, έχει έναν τύπο, μια φόρμα, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι καθόλου. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτική αυτού του είδους η μορφή, ούτε καν δεν είναι στο περιεχόμενο που θα πείτε, δεν είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν όλα τα πεδία. Ή μπορεί να υπάρχουν και παιδεία ανάλογα με το αντικείμενο το δικό σας ή τον τρόπο με τον οποίο έχετε αποφασίσει να λειτουργήσετε που έχουν παραλυφθεί, δεν τα έχουμε προβλέψει. Έτσι δηλαδή πρέπει να έχετε στο νου σας ότι η μορφή που θα επιλέξετε και τα παιδεία που θα επιλέξετε πρέπει απλά να δίνουν μια πλήρη καταγραφή του τι θέλετε να κάνετε και πώς θα το κάνετε, πώς θα το επιτύχετε, χωρίς να είναι κάποια τίποτα από όλα αυτά που θα δείτε υποχρεωτικά. Αυτό που προτείνουμε είναι να είναι σύντομο και αυτά που περιγράφουμε είναι ξεκάθαρα. Να ξεκινήσουμε έχοντας μια θετική σκέψη, όχι τόσο σε σχέση με το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε, αλλά σε σχέση με το πώς θα το καταγράψουμε και θα δώσουμε σε έναν τρίτο να το καταλάβει. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από το ότι θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό που έχουμε εμείς στην ομάδα μας, στο μυαλό μας, στο όραμά μας, να το δώσουμε και στους τρίτους να το κατανοήσουν. Και να μην ξεχνάμε ότι πιθανόν αυτός που το δει, σε αυτόν στον οποίο θα το δώσουμε, δεν έχει καμία ιδέα σε σχέση με το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε, τι είμαστε, ποιοι είμαστε. Έτσι καμιά πληροφορία πιθανόν να μην είναι περιττή. Να μην θεωρήσουμε τίποτα αυτονόητο. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο, είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει, βοηθάει τους ίδιους και δεν σημαίνει ότι το γράψαμε το Ευαγγέλιο και τελείωσε, το βάλαμε στο σιρτάρι, το ακολουθούμε. Είναι κάτι ευέλικτο, είναι κάτι που μπορεί να τροποποιηθεί και να επικαιροποιείται, είναι κάτι που μπορούμε να το αναθεωρούμε τακτικά, είτε από την ανάγκη γιατί βλέπουμε ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως το προβλέψαμε. Άρα είναι προφανές ότι θα θέλει αναθεώρηση, αλλά είναι και κάτι που πηγαίνει μέσα στον χρόνο να μας δίνουν τα περισσότερα στοιχεία και να μπορούμε να τα συμπληρώνουμε. Ένα επιχειρηματικό λοιπόν σχέδιο δεν είναι μόνο πριν φτιάξουμε την επιχείρησή μας, αλλά είναι και μετά. Δηλαδή, μια επιχείρηση μπορεί να το έχει και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της να αποφασίσει κάθε πότε θέλει να το αναθεωρεί και κάθε πότε θέλει να το ξαναβλέπει. Μπορούμε κάλλιστα να το δούμε σαν μια άσκηση στην ομάδα. Κάθε ομάδα δηλαδή να δει σαν μια άσκηση του πώς θα δουλεύει κομμάτι αυτού του σχεδίου και μέσα από την αναθεώρηση πραγμάτων να δούμε και το κομμάτι του δεσίματος της ομάδας και να βλέπουμε το κατά πόσο στην πορεία του χρόνου εξακολουθούμε να είμαστε δεσμευμένοι σε πράγματα ή εξακολουθούμε να βλέπουμε τον ίδιο τρόπο κάποια πράγματα. Θα ήθελα λιγάκι να σας αφήσω δύο λεπτάκια να τρέξετε λίγο τις φωτοτυπίες που έχετε στα χέρια σας και να μπορείτε να ματιά χωρίς τίποτα παραπάνω. Θα δείτε ότι ήδη σε αρκετά από τα παιδεία είναι σημειωμένο ότι ήδη τα έχουμε δει, τα περισσότερα ήδη από την Τετάρτη.
αρκετά κομμάτι του, δηλαδή ήδη τα έχουμε αγγίξει και πολλά τα έχετε δει και σαν άσκηση. Και νομίζω και μία ανθρώπινη, ένα ακόμη δελτίο, το οποίο είδαμε σήμερα. Μεγάλο κομμάτι της ερώτησης 9. Σε σχέση με την μορφή, λίγο για να ξαναπάμε σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, μία πρόταση είναι ότι στην πρώτη σελίδα να αποτυπώνουμε τα βασικά στοιχεία προς εξωτερήκευση της ομάδας μας. Αν πρόκειται να το δώσουμε σε κάποιον πραγματικά τρίτο, καλό είναι να προσθέσουμε και ποιος είναι ο νόμος εκπρόσωπος, τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου. Ή αν έχουμε υπεύθυνο επικοινωνίας, δηλαδή, η ομάδα μας έχει επιλέξει εκτός από το νόμιμο εκπρόσωπο να έχει και ένα πρόσωπο που θα επικοινωνεί με τους τρίτους ή παραπάνω από ένα πρόσωπο. Καλό είναι να αναφέρουμε και αυτά τα στοιχεία. Αυτό εξαρτάται τυπικά και καθαρά από το πώς έχει αποφασίσει κάθε ομάδα να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Επίσης, πρόταση είναι να ξεκινάμε με μία μικρή σύνοψη. Δηλαδή, το κάνουμε στο τέλος συνήθως, αφού απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που θεωρούμε σημαντικές και χρήσιμες. Καλό είναι στην αρχή να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, μια περίληψη μία-δύο παραγράφους, να μην ξεπερνάει ποτέ την μια σελίδα, που θα έχουμε τα βασικά στοιχεία από όλες τις επόμενες απαντήσεις. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλετε. Όταν πάμε να καταθέσουμε κάποιο το επιχειρηματικό μου σχέδιο, αυτό είναι με μία μορφή συγκεκριμένη λογότητα ή είναι ένα κείμενο που το γράφουμε και το δημοσιεύουμε εμείς όπως θέλουμε? Υπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις. Πολλές φορές, όταν πάμε να υποβάλουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, παραδείγματος χάρη, μία από τις περιπτώσεις που μας χρειάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι να καταθέσουμε φάκελο για κάποιο πρόγραμμα, για κάποια χρηματοδότηση ή επιδότηση. Πάρα πολλές φορές, στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να σας δώσουμε και μία φόρμα συγκεκριμένη στην οποία θα πρέπει, να συμπληρώσετε. Παραδείγματος χάρη, έχει κανείς σας δει του ΟΑΕΠ της φόρμας? Ο ΟΑΕΠ όταν χρηματοδοτεί τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες για τις ατομικές επιχειρήσεις ή όμικρον έψιλον, έχει μια φόρμα πάρα πολύ απλή, πολύ πιο απλή από αυτό, το οποίο όμως πρέπει να απαντήσει σε κάποια σημαντικά ερωτήματα που θεωρεί ο ΟΑΕΠ σημαντικά. Και μετά, ανάλογα με την περίπτωση, ένας φάκελος μπορεί να είναι πάρα πολύ απλός σαν αυτός του ΟΑΕΠ, μέχρι εξαιρετικά περίπλοκος σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλος, με πολλά, πολύ περισσότερα στοιχεία. Αλλά υπάρχει και περίπτωση που ετοιμάζω ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μένα, για την ομάδα μου, ή κάθε φορά που θέλω, για κάποιο λόγο, να ενημερώσω κάποιον ή κάποιον για κάποιον λόγο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι και εκεί πέρα μπορώ να επιλέξω τα πεδία ή να τα προσαρμόσω ανάλογα με το τι θέλω να δείξω. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το να έχετε έτοιμο το επιχειρηματικό σας σχέδιο σημαίνει ότι θα είναι η πληροφορία εκεί και θα μπορείτε μετά, με copy-paste, να το βάλετε στη φόρμα, όποια και αν είναι αυτή η φόρμα. Οπότε δεν είναι χαμένη δουλειά άμα βρείτε, ας πούμε, ότι κάποιο πρόγραμμα ζητάει μια άλλη φόρμα. Και επίσης, εκεί πέρα, μπορείτε να τονίσετε, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη λέω τώρα, πάλι μου πείτε στο ΜΟΕΦ, που είχε το τελευταίο του προγράμμα που ήταν να κάνουμε νέους και καινοτομία. Εκεί πέρα λοιπόν δίνει κανείς έμφαση στην καινοτομία, μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλα σημεία που δεν τα ζητάει. Αλλά η δουλειά είναι χρήσιμη. Δηλαδή η δουλειά που θα έχετε ήδη φτιάξει είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί θα σας βγει πολύ εύκολο το τι θα πρέπει να βάλετε στην κάθε μία φόρμα. Συνήθως τα πεδία που ζητάνε δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που θα δείτε εδώ πέρα. Μπορεί να είναι λιγότερα και σας λέω να διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα. Για μένα πάνω στο πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από την συμπλήρωση αυτής της φόρμας ή της προσαρμογής που εσείς θα επιλέξετε να κάνετε, το θεωρώ ότι είναι εργαλείο καταρχήν στα δικά σας χέρια και για την ομάδα σας. Ιδίως στην περίπτωση των κοινωνικών συντηρητικών επιχειρήσεων που θα πρέπει να είναι κομμάτια πολλά από αυτά που θα πρέπει, όχι πολλά, κατά τη γνώμη μου, όλα που θα πρέπει να συναποφασιστούν. Θα πρέπει να έχουμε δηλαδή άποψη και θα πρέπει να είναι σύνθεση των απόψεων που θα βγουν από τη δουλειά που θα κάνετε σαν ομάδα. Άρα είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό, από το απλά έχω μια φόρμα και επίσης το θεωρώ σημαντικό να συμπληρωθεί με τον τρόπο και το στυλ που θα έχει η ομάδα σας.
Γιατί πολλές φορές θα δείτε, ιδίως τα έτοιμα εργαλεία στο ίντερνετ, copy-paste με διάφορα πολύ ωραία έτσι, φουφρού, φρούμαρα, πράγματα τα οποία ή κομμάτια που είναι έτοιμα, αυτά που περιμένουν να ακούσουν και πολλές φορές είναι πολύ παρόμοια. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να έχει το στυλ το δικό σας, το ύφος το δικό σας και να αποτυπώνει το τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε προς τα έξω. Τώρα, αν είναι αποφάσιστε σε μία, λέω εγώ, τράπεζα, που τέλος πάντων δεν έχει το σύνολο τώρα, μπορεί ναι, να θέλει κάτι πολύ πιο στεγνό, σοβαρό, θα προσαρμόσετε πάλι το στυλ σας. Το επιχειρηματικό σχέδιο το κάνουμε για μας και αν θα χρειαστεί, θα το δώσουμε κάπου. Απλά το κάνουμε για μας. Για μένα τουλάχιστον το θεωρώ ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε για να στήσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Περιέχει όλα τα κομμάτια για μένα της ιδεολογίας και πραγμάτων και αυτό σας προτείνω και την Τετάρτη και σήμερα στο προηγούμενο κομμάτι της ομάδας και της ομιλίας μας, αλλά και πράγματα που σχετίζονται με πιο πράγματα της αγοράς. Πώς τα βγούμε στην αγορά. Υπάρχει καμία ερώτηση μέχρι τώρα. Έχει μια μισή μέρα τώρα. Όχι, δεν ξέρω πώς το λέω τώρα, ήρθε και ολοκληρώθηκε. Όταν σας έλεγα προηγουμένως ότι μπορείτε να αποφασίσετε τον τρόπο, το ύφος και το στυλ, το εννοώ πραγματικά. Εγώ έχω δει κάποιες προσπάθειες ανθρώπων που είναι σχεδόν παραμύθι το που διαβάζεις και σοβαρεύει στο κομμάτι του οικονομικού κάποια στιγμή και μου φάνηκε και πολύ ωραίο. Δηλαδή, κάποιοι αποφάσισαν να δώσουν το δικό του στυλ πραγματικά εντελώς, χωρίς να έχει κάνει ερωτήσεις αυτό το πράγμα. Η φόρμα βοηθάει να ανταποθούν. Όσο πιο πολύ δουλεύουμε, μπορεί να αρχίσει να αποκτάει και άλλο νόημα. Λοιπόν, όπως θα δείτε, οι πρώτες ερωτήσεις. Επίσης και η σειρά μπορεί να είναι διαφορετική. Πρέπει να σκέφτεστε πάντα ότι έχει να κάνει μόνο με μια λογική. Η λογική είναι να έχουμε κατανοήσει εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε και να το καταλάβει ένας τρίτος. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κοινωνικό στόχο και την κοινωνική ανάγκη στον οποίο απαντάει όλο αυτό το κομμάτι που είδαμε προχθές. Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορεί κάλλιστα να δώσουμε και την ιστορία της, την ιστορία του πώς φτάσαμε, δηλαδή που φτάσαμε και γιατί φτάσαμε, στο να θέλουμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Ίσως εδώ είναι δηλαδή το σημείο που θα δώσουμε την ιστορία μας και να προσθέσουμε το κοινωνικό μας όραμα. Και μετά να περιγράψουμε την επιχειρηματική ιδέα. Τι θέλουμε να κάνουμε, αναλυτικά, με λεπτομέρεια, όχι κουραστικά, ούτε επαναλήψεις, ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Και βάζω ένα σημείο, θα το δείτε ιδίως στο κομμάτι που έχετε εκεί πέρα, αρκετά πιο κάτω, που λέει ότι δείτε λιγάκι το κάθε προϊόν και κάθε δραστηριότητα την οποία περιγράφεται, τι κάνει το κομμάτι των αδειών ή τι ειδικές προδιαγραφές θέλει για να την ασκήσουμε. Αν θέλει. Θυμάστε προχθές που είχαμε δει την περίληψη και είχαμε πει με τη Σοφία λίγο να το δείτε και να το δουλέψετε λίγο με τη δικιά σας κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Το έκανε κάποια ομάδα. Την ταυτότητα. Την ταυτότητα, ναι. Ναι. Τετάει σήμερα το πολιτή. Όταν χρειάστηκε, κάτσαμε και το κάναμε. Διαπιστώσαμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί βάζεις στο χαρτί πράγματα που τα έχεις κάπως αραιά στο κεφάλι σου, δεν ξέρω, και τα βλέπεις γραμμένα. Και εκτός από αυτό, όταν χρειάστηκε να
συμπληρώσουμε, να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε για σήμερα, ήταν όντως έτοιμα όλα. Γιατί τα είχαμε κάρτα. Δηλαδή, ίσως χρειάζεται λίγο να τα δημορφώσουμε και να τα αλλάξουμε, αλλά η βασική ιδέα ήταν όλα έτοιμα.